Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα μιλήσουμε για μια καταπληκτική επενδυτική ευκαιρία που δεν είναι τίποτα άλλο από μια δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων στις μεταφορές και πώς ας πούμε μπορεί αυτό να αφορά τις ζωές μας με πάνω από έναν τρόπο, δηλαδή επωφελούμενοι από τις ευκολίες που παρέχει στη μετακίνησή μας το συγκεκριμένο μέσο που θα παρουσιάσω αργότερα, αλλά και συμμετέχοντας μαζί με κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άλλους μικροεπενδυτές στο να πραγματοποιηθεί αυτό το τεράστιο έργο μία ώρα αρχίτερα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μάλλον μέσα στο 2021 μπορεί να φτάσει στο τέλος αυτή η πολύ μακριά πορεία που ξεκίνησε για τους περισσότερους από εμάς στα μέσα της δεκαετίας που τελείωσε πέρσι, δηλαδή γύρω στο 2014 ξεκίνησε, θα τα πούμε και αργότερα, και άρα είναι κάτι το οποίο ακόμη εξελίσσεται και έχει λίγα βήματα να διανύσει προτού όλο αυτό το έργο γίνει κοινό κτήμα όλης της γης με την παρουσία σε διεθνή χρηματιστήρια κτλ. Πάμε όμως να δούμε γιατί ακριβώς μιλάμε και γιατί αυτό είναι τόσο πολλά υποσχόμενο. Να σας συστηθώ πρώτα. Είμαι ο Φίλιππος Μαργετίδης. Είμαι επενδυτής της Skyway εδώ και περίπου 3 χρόνια. Το πιστεύω πάρα πολύ όλο αυτό το project. Αναμένεται να δώσει τεράστιες λύσεις, ούτε καν φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσαν να είναι οι διεθνείς μεταφορές μετά από την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου του εφευρέτη του κυρίου Γιουνίσκη, τον οποίο θα σας παρουσιάσω και πιο μετά. Πιστεύω θα είναι μια τελείως αλλιώτικη γη και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής και αυτό που βιώνουμε όλοι είναι τα μέσα μεταφοράς κυρίως που έχουν εξελιχθεί στους τελευταίους 2 αιώνες. Μιλάμε για το σιδηρόδρομο, είτε αυτό είναι μονής ράγας ή διπλής ράγας, είναι το αυτοκίνητο φυσικά, είναι το αεροπλάνο και άλλα μέσα μεταφοράς, τα πλοία φυσικά. Αλλά αυτό που συνήθως μονοπολεί την κατάσταση και αυτό που συνήθως είναι που ναι μεν μας διευκολύνει μέχρι σε ένα σημείο αλλά μας δημιουργεί και κάποια προβλήματα, κάποια τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια, είναι το αυτοκίνητο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ εξοικειωμένοι με το αυτοκίνητο, το χρησιμοποιούμε. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ένα, κάποιοι έχουν και 2. Επομένως, το αυτοκίνητο είναι αυτό που προτάθηκε ως λύση και έχει ήδη κατακτήσει όλη τη γη και κυρίως τις μεγάλες πόλεις. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις έχουν παρουσιαστεί εδώ και ίσως και κάποιες δεκαετίες τα πρώτα προβλήματα από την κατάχρηση της μετακίνησης του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο είναι ένα πάρα πολύ εξυπηρετικό μέσο, αλλά έχει κάποια προβληματάκια. Όταν γίνουν πάρα πολλά αφαιρυπίνητα τα αυτοκίνητα, υπερφορτώνονται τα δίκτυα και πολλές φορές δεν επαρκούν. Αυτό φυσικά έχει και άλλες συνέπειες στη μετακίνηση. Μία από αυτές είναι να παρουσιάζονται εικόνες σαν και αυτήν. Ευτυχώς δεν είναι από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι σε ένα συγκεκριμένο και εντελώς καθορισμένης χωρητικότητας οδικό δίκτυο καλούνται να μετακινηθούν όλο ένα και περισσότερα οχήματα. Και οχήματα δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, είναι και τα δίτροχα, είναι και ένα σωρό άλλα. Αυτό έχει και ως συνέπεια ορισμένες παραμέτρους που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Ναι, κάνω εγγραφή, ευχαριστώ. Να τίθενται και αυτές σε αμφισβήτηση. Όλοι ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο είναι άμεσα συνυφασμένο και με τον ανθρώπινο παράγοντα και άρα και με το ανθρώπινο σφάλμα που σχετίζεται με την οδήγηση και άρα έχουμε να ωφεληθούμε πάρα πολύ εάν μπορέσουμε και μειώσουμε όσο γίνεται το ανθρώπινο λάθος. Θα σας εξηγήσω μετά πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Ένα άλλο που δεν έχουμε λάβει υπόψη, αναπτύσσοντας το δίκτυο ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε οχήματα όπως το αυτοκίνητο, είναι η
επεμβάσεις που κάναμε στη φύση, δηλαδή μπήκαμε σε πολλές περιπτώσεις πιο μέσα από όσο θα έπρεπε, σε περιοχές που δεν μπορούσαν να σηκώσουν τέτοια ανάπτυξη, και έχουμε φαινόμενα, ας πούμε, όπως δρόμοι πάρα πολύ ορεινοί να κλείνουν, να επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα, ή να έχουμε κάνει άλλες επεμβάσεις στη φύση, όπως π.χ. αυτοκινητοδρόμους στην έρημο και να έχουμε αμοθύελες. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτός ο πόλεμος με τα στοιχεία της φύσης, που το αυτοκίνητο μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι σε ένα σημείο, αλλά όταν έχουμε τέτοια πράγματα, όπως για παράδειγμα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δυσκολεύεται πάρα πολύ η μετακίνηση αυτή. Το ανθρώπινο σφάλμα, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την ασφάλεια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τον εξαιρέσουμε. Όλα τα αυτοκίνητα που ξέρουμε μέχρι σήμερα οδηγούνται από έναν οδηγό, και η κατάσταση του οδηγού σχετίζεται άμεσα και με το οδηγικό αποτέλεσμα, μέρος του οποίου είναι βέβαια και η ασφάλεια. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι κίνδυνοι που είναι εντελώς απρόβλεπτοι. Θα μπορούσε να είναι, φερρυπίν, μία δολιοφθορά, μία τρομοκρατική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο, που βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και ίσως δεν μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε, γιατί συμβαίνει εντελώς ξαφνικά. Παρ' όλα αυτά, το μέσο το οποίο θα σας παρουσιάσω πιο μετά λαμβάνει υπόψη του και τέτοιες παραμέτρους, και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα πώς. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη αυτή, γιατί η κατάχρηση του αυτοκινήτου, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, άρα έχουμε μόλυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια φυσικά. Και εκεί λοιπόν καλούμαστε να δώσουμε σημαντικές απαντήσεις. Σε ορισμένες πόλεις και ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, η κατάσταση είναι μέχρι και επικίνδυνη μερικές φορές. Έχουμε ακούσει και στην Ελλάδα υποσχέσεις για το πώς μπορούμε να ξεφορτωθούμε το νέφος. Εν τούτης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, έχουμε λιγότερο ή περισσότερο νέφος. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να ψήξει ο αέρας και να το πάρει μακριά από μας, αλλά αυτό δεν είναι αντιμετώπιση. Στις περιόδους της ενεργειακής κρίσης, και όλα δείχνουν, ας πούμε, ότι η περίοδος των ορυκτών καυσίμων φαίνεται να βαίνουν προς το τέλος, με την έννοια ότι έχει ήδη χρηματοδοτηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, μπορεί και 2 ή 3 δεκαετίες, η ανάπτυξη οχημάτων που κινούνται με άλλες μορφές ενέργειας. Αυτό μας ενδιαφέρει φυσικά όλους. Ήδη προτείνεται το τελευταίο διάστημα και προμοτάρεται η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό είναι μία λύση στα οχήματα που συνήθως διψάνε για ορυκτό καύσιμο, αλλά υπάρχει μία παράμετρος που θα πρέπει να μας απασχολήσει, και αυτό είναι η προέλευση αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πρέπει να προμηθευτούμε για να φορτίσουμε τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα. Και η προέλευση αυτής της ενέργειας, όπως δείχνουν σήμερα τα πράγματα και οπωσδήποτε στην Ελλάδα, είναι από ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, η βιομηχανία που παράγει την ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι καθαρή. Έχουμε πολύ μικρό, δηλαδή, ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα, καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίσουμε τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα, στην ουσία έχουμε τροφοδοτήσει για άλλη μια φορά παραγωγή ενέργειας με τρόπο που δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον. Δημιουργείται δηλαδή αυτή η φορά από την βιομηχανία, την βαριά και την ΔΕΗ, τη γνωρίζουμε, και την εκμετάλλευση χρόνια τώρα των κοιτασμάτων, λιγνίτη, όλα αυτά τα γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι καθαρές μορφές ενέργειας. Ένα άλλο σημείο στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις είναι η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Έχουμε πρόβλημα στην ποιότητα πολύ συχνά. Έχουμε πρόβλημα κυρίως στις ώρες αιχμής, δηλαδή το πρωί που πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές, και κυρίως το απόγευμα που επιστρέφει. Δηλαδή παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση ή ζήτηση για μέσα μεταφοράς στις ώρες αυτές και το χρονικό διάστημα, που οι συγκοινωνίες που έχουμε μέχρι στιγμής δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Φαινόμενα σαν αυτό βέβαια δεν το έχουμε ακριβώς στην Ελλάδα ακόμα, αλλά φανταστείτε ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που έχουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Η συχνότητα των δρομολογίων και στην Ελλάδα δεν είναι πάντοτε τέτοια που να μας ικανοποιεί.
Τώρα με την τηλεματική έχουμε τον τρόπο να μετρήσουμε την συχνότητα των δρομολογίων αυτών και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απέχουν και πάρα πολύ από τον χρόνο που είμαστε διατεθειμένοι να δαπανίσουμε για να περιμένουμε το μέσο μεταφοράς που θα μας μεταφέρει. Άρα έχουμε και εδώ λύσεις να δώσουμε. Τέλος, και όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η αποσυμφόρηση των λιμένων. Το παγκόσμιο εμπόριο διαθαλάσσης επιτελείται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τα πλοία κοντέινερ, μιλώντας δηλαδή όχι για τα, όχι για τη μεταφορά φορτίου χίδιν, όπως είναι τα καύσιμα, δηλαδή πετρελαιοφόρα, πλοία κτλ., αλλά για τα εμπορεύματα, και οι διεθνείς δρόμοι του εμπορίου διαθαλάσσης εξυπηρετούνται από αυτά τα τεράστια πλοία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν κάποιες πολλές χιλιάδες τέτοιων containers, εμπαραγματοκιβωτίων όπως λέγονται. Και το πρόβλημα σε αυτό είναι η δυνατότητα των λιμένων προορισμού ή και φόρτωσης να εξυπηρετήσουν την κίνηση αυτή. Είναι τόσο μεγάλο το φορτίο αυτό και τόσο βραδική είναι οι τρόποι που υπάρχουν σήμερα διαθέσιμοι για να φορτοεκφορτώνονται αυτά τα τεράστια κυβότια, που δημιουργούνται πάρα πολλές καθυστερήσεις. Αυτό δεν συμφέρει κανέναν, προκαλούν συμφόρηση στο λιμάνι, κάνουν τις διάφορες εφοπλιστικές εταιρείες να χάνουν πολύτιμο χρόνο και να δαπανούν όρους στην εξυπηρέτηση πούμε, των πληρωμάτων κατά τον χρόνο που παραμένουν σε αυτά τα λιμάνια χωρίς να εξυπηρετείται η φόρτωση, γιατί ακριβώς καθυστερεί πάρα πολύ. Έρχεται λοιπόν ένα τέτοιο πλοίο και ξεφορτώνει το υλικό του που είναι τα εμπορευματοκιβώτια με τον τρόπο που το κάνει. Κάποια στιγμή έχουμε μία συμφόρηση, μία συγκέντρωση αρκετά μεγάλου τέτοιου αριθμού από βάθρες και όταν ένα πλοίο το οποίο περιμένει ήδη σε ουρά, περιμένει να κάνει ακριβώς το ίδιο, έρχεται στη θέση να ξεφορτώσει και παραλαμβάνει μία αποβάθρα που ακόμα δεν έχει αποσυμφορηθεί. Επομένως δεν μπορεί να ξεφορτώσει και εκεί έχουμε τις καθυστερήσεις. Όμως έχουμε πολύ εντυπωσιακή λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που δίνει και άλλη όθηση στο διεθνές εμπόριο. Έχω πει πάρα πολλά και έχω προαναγγείλει τη λύση. Ας δούμε όμως πού βασίστηκε αυτή η λύση και βασίστηκε σε τρία πάρα πολύ βασικά χαρακτηριστικά από προϊόν παρατήρησης βασικά. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε επίπεδο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά γιατί θα πάμε σε ένα επίπεδο πάνω από το έδαφος και μεταφορικά επειδή οι υπηρεσίες που παρέχουν οι μεταφορές πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστούν. Η πρώτη παρατήρηση είναι μια λύση που έχει δοθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε περιοχές που υπήρχε ανάγκη οι άνθρωποι να ξεπεράσουν ένα εμπόδιο στη μετακίνησή τους, όπως ας πούμε είναι ένα ποτάμι στην περίπτωση αυτή. Αυτό που έκαναν είναι ότι τέντωσαν ένα σειρματόσχηνο από τη μία στην άλλη όχθη και προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε να τσουλήσουν πάνω στο σειρματόσχηνο και να μεταφερθούν προς την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που οδήγησε και στην καταπληκτική αυτή πατέντα, είναι μια διεθνής φυσικά πατέντα από την Skyway και από τον εφευρέτη τον Ανατόλ Γιουνίτσκι. Είναι μια ράγα που στην ουσία έχει δώσει και το όνομα σε όλη τη μεταφορά που είναι η μεταφορά χορδής. Δηλαδή τι είναι η χορδή, είναι αυτές οι δέσμες από σειρματόσχηνα, βλέπετε τώρα σε τομή μια τέτοια ράγα, οι οποίες εξασφαλίζουν στην ράγα αυτή και την ακαμψία που χρειάζεται, αλλά και την δυνατότητα να ολισθαίνουν πάνω στην κεφαλή της τα ειδικά οχήματα που έχουν σχεδιαστεί με έναν τρόπο πάρα πολύ ευχερή και αποδοτικό. Είναι μια διατομή που αντέχει και σε καταπονήσεις και σε στρέψεις, επομένως είναι κάτι πάρα πολύ στέρεο. Η διατομή αυτή, εάν στερεωθεί στα άκρα της, ας πούμε μέσα στη γη, δημιουργεί ακριβώς το ανάλογο που δημιουργείται από τις χορδές μιας κιθάρας, δηλαδή δημιουργεί αυτό το τέντομα που επιτρέπει στα οχήματα που κυκλοφορούν πάνω στις γραμμές αυτές να κυκλοφορούν άνετα χωρίς να δημιουργείται καμπύλη στην πορεία της ράγας. Βλέπουμε εδώ ας πούμε σχηματικά
στην άκρη, πώς ας πούμε οι πυλώνες μπορούν να στερεώσουν ένα πολύ μεγάλο ελεύθερο μήκος τέτοιας γραμμής. Ήδη προς το άκρο που εμφανίζεται αριστερά βλέπετε ότι η γραμμή αυτή στην ουσία στερεώνεται στο έδαφος. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από την δεξιά πλευρά. Η τρίτη παρατήρηση είναι η λύση που έχει δοθεί ήδη από τη δεκαετία του 20, του περασμένου δηλαδή αιώνα, περίπου 100 χρόνια είναι κλείνει αυτή η λύση, και είναι ο ηλεκτροκινητήρας, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι ταχυδρομικοί που βλέπετε στην εικόνα για να μετακινηθούν, κάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική κίνηση στα αυτά τα πατίνια που τους είχαν δώσει για να κινούνται. Επομένως, η ηλεκτρική ενέργεια στην υπηρεσία της μετακίνησης είναι γνωστή από πάρα πολύ παλιά, απλώς δεν έχει τεθεί ακόμα στην εφαρμογή που θα μπορούσε. Αυτό έδωσε όμως την τρίτη ιδέα που συνδυαζόμανε με τις άλλες δύο που είδαμε πιο πριν, δίνει αυτή την καταπληκτική λύση που θα αναπτύξω περισσότερο στη συνέχεια, των μεταφορών στο πάνω επίπεδο, δηλαδή όχι στο επίπεδο του εδάφους. Βλέπετε εδώ το ανάλογο του πατινιού, αλλά πάνω σε αυτή την ειδική ράγα που έχει σχεδιαστεί. Άρα 1 συν 2 συν 3 δίνει αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε ένα από τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί. Ίσως είναι και το μικρότερο όλης της σειράς για τους επιβάτες. Το συγκεκριμένο σχεδιάζεται μόνο για δύο επιβάτες, οι οποίοι μάλιστα κάθονται αντικριστά, επομένως μπορούν να απολαμβάνουν τη διαδρομή από ψηλά συζητώντας. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσω μετακίνησης. Η μεταμόρφωση λοιπόν θα έρθει σιγά σιγά, βήμα βήμα, σε όλο το σιδηροδρομικό, ας πούμε, καταρχήν δίκτυο, ακριβώς διότι αλλάζουν οι ανάγκες. Οι ανάγκες για να ενωθούν τα σημεία α και β μιας διαδρομής, ιδίως όταν εντωμεταξύ υπάρχουν εμπόδια, όπως ας πούμε μπορεί να είναι το υδάτινο στοιχείο, ποταμός ή λίμνη, ή μπορεί να είναι ορεινό στοιχείο, κάποιος ποταμός. Αυτό που γινόταν μέχρι στιγμής και αυτό που έκανε πάρα πολύ δαπανηρή την κατασκευή των σιδηροτροχιών και των σιδηροδρομικών γραμμών, είναι ότι έπρεπε να επιπεδοποιηθεί αυτό, το οποίο έχει βέβαια και μία σειρά από άλλες επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα που προϋπήρχε στο σημείο αυτό. Όταν πρέπει να γκρεμίζεις, να σκάβεις και να μπαζώνεις, σίγουρα δεν είναι καλό. Όμως γινόταν αυτό. Γινόταν και κάποια χωματουργικά έργα και στηνόταν μία γραμμή πάνω από την οποία θα πέρναγε το τρένο. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν θα πειράζουν το περιβάλλον από κάτω, πολύ καλή σκέψη, άρα δόθηκε η δυνατότητα να ανυψωθούν όλα αυτά με επίπεδο πιο πάνω, όμως αυτό οδήγησε σε μία καταρχήν πάρα πολύ βαριά κατασκευή, δηλαδή βαριά και γιατί υπάρχει αυτό το μεταλλικό που το έχουμε δει σε πολλές γέφυρες, δικτύωμα επάνω που είναι αρκετά βαρύ, και βεβαίως η ανάγκη να στηρίζεται αυτό σε πάρα πολύ ογκώδεις και βαριές και δαπανηρές ως προς την κατασκευή τους κολόνες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι καταρχήν να ξεφορτωθούμε το πάνω κομμάτι και να το αντικαταστήσουμε με αυτό το πάρα πολύ ελαφρό προφίλ, όπως είδαμε πριν, που είναι το προφίλ της χορδής, που αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην δυνατότητα να λεπτύνουν τα στηρίγματα. Δεν χρειαζόμαστε τόσο ογκώδη και χοντρά στηρίγματα για να στηρίξουμε μια τόσο ελαφριά κατασκευή πάνω από το έδαφος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και όταν τεντώσουμε αυτό το σειρματόσχηνο, δημιουργήσουμε δηλαδή την τροχιά τη σιδηροτροχιά της χορδής και το στερεώσουμε και όλα στα άκρα, δημιουργούμε μια πολύ στέρεα κατασκευή πάνω στην οποία όχι απλώς μπορούν να ταξιδέψουν τροχαία οχήματα, υλικό δηλαδή, βαγόνια ειδικά σχεδιασμένα σαν αυτό που είδαμε προηγουμένως, αλλά μπορούμε επιπλέον να ελαφρύνουμε την όλη κατασκευή, επειδή ακριβώς είναι τόσο ελαφριά που δεν χρειάζεται τόσο πολλά στηρίγματα. Επομένως μπορούμε και δημιουργούμε πολύ μεγαλύτερα ανοίγματα μεταξύ των σημείων χωρίς την ανάγκη να στηρίζονται ενδιάμεσα. Αυτό σημαίνει μεγάλη ελάφρυνση όλης της κατασκευής, σημαίνει πολύ μικρότερο κόστος το να στηθεί ένα τέτοιο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εδώ βλέπετε ότι τα σημεία αυτά δίνουν και πάρα πολύ μικρό
βέλος κάμψης που λέμε εμείς οι μηχανισμοί, δηλαδή οι μηχανικοί λένε την κοιλιά αυτή που σχηματίζουν όταν προσπαθούμε να συνδέσουμε δύο απομακρυσμένα σημεία, ας πούμε, με ένα σκηνή ή με κάποιο άλλο υλικό, αναπόφευκτα γίνεται ακόμα και λόγω του βάρους της κατασκευής αυτής μια κοιλιά στη μέση. Αυτό το βέλος κάμψης λοιπόν στην περίπτωσή μας είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πιο μικρό από το 1 χιλιοστόν του μήκους, δηλαδή αν είχαμε εδώ το α και β να απέχουν 1 χιλιόμετρο, δεν θα ήταν πιο μεγάλο από 1 μέτρο στο 1 χιλιόμετρο, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αμεληταίο. Όταν όμως είναι μεγάλα τα οχήματα, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί και να καταπονήσουν την κατασκευή αυτή και να δημιουργήσουν μεγαλύτερο βέλος. Επομένως, η λύση που θα είχαμε να προτείνουμε σε τέτοια περίπτωση θα ήταν να μικρύνουν οι σιδηρόδρομοι, να γίνουν πιο συχνά τα δρομολόγια με πιο μικρό σε μέγεθος τροχαίο υλικό. Όπως καταλαβαίνετε, απλοποιείται όλη η ιστορία πάρα πολύ και αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ιδέα για τις μεταφορές, είναι σπουδαία νέα για τον πλανήτη στο σύνολό του. Έχουν σχεδιαστεί μέχρι στιγμής τρεις τέτοιοι τύποι γραμμών, η εύκαμπτη που βλέπετε κάτω-κάτω, η άκαμπτη που είναι πάνω και με το χωροδικτύωμα που επιτρέπει την κίνηση οχημάτων και στο πάνω κομμάτι, αλλά και από κάτω. Δηλαδή, οχήματα κρέμονται και μπορούν και μάλιστα να συνταξιδεύουν πάνω στην ίδια τεχνολογία χορδής. Επομένως, φαίνεται σαν να έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θέσαμε στην αρχή, φυσικά με αφετηρία το αυτοκίνητο και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Όμως, ας κάνουμε μια γρήγορη σύγκριση με τα μέσα μεταφοράς που γνωρίζουμε σήμερα, από τα μέσα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, ίσως να μην γνωρίζετε το πάνω-πάνω αριστερά, που είναι της μαγνητικής αιώρησης. Είναι μια τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί όχι στην Ελλάδα, αλλά σε χώρες κυρίως της Αποανατολής, στην Κίνα το έχουν ήδη αρκετά αυτό. Απλώς το όχημα κρατιέται σε μια πολύ μικρή απόσταση από την ράγα μέσω μαγνητικών δυνάμεων, άρα κερδίζουμε, ας πούμε, σε δυνάμεις τριβής και άρα σε κατανάλωση ενέργειας. Όμως είναι πάρα πολύ ακριβό αυτό το σύστημα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να λύσουμε ένα τα προβλήματα. Είδαμε το πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων λόγω της υπερφόρτωσης των δικτύων. Ποια υπερφόρτωση όταν μπορούμε να έχουμε ανέβει πάνω από το επίπεδο του εδάφους, δηλαδή δεν μας απασχολεί πλέον τι γίνεται στο επίπεδο του εδάφους, έχουμε μετακινηθεί επάνω, κάτω μπορεί να γίνεται ό,τι θέλει, αλλά η επιβατική κίνηση που μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε πόλεις ή μεταξύ πόλεων, διεξάγεται πλέον πάνω από το έδαφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπετε ότι οι λύσεις αυτές είναι και πολύ κατάλληλες και από πλευράς σχεδίασης για τις σύγχρονες πόλεις που έχουν σχεδιαστεί σήμερα ή που είναι το μοντέλο στο οποίο τείνουν εξελισσόμενες οι πόλεις του σήμερα. Δείτε και ένα παράδειγμα τι θα γινόταν, ας πούμε, προς την εξοικονόμηση χώρου στο έδαφος. Φανταστείτε έναν τέτοιο πύργο να συντονίζει την κίνηση σε 2-3 γραμμές όλες εναέριες. Πόσος χώρος θα μπορούσε να απελευθερωθεί στο έδαφος και να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις πολύ πιο καλές για τους πολίτες και πολύ πιο ευχάριστες, πολύ πιο ήπιας δραστηριότητας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι θα μπορούσαν να μην χρειάζονται εάν ήταν η κίνηση να διεξάγεται στον αέρα μέσω αυτών των γραμμών. Για να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το κόνσεπτ, είμαστε και πάρα πολύ πιο ασφαλείς σε αυτό το υψόμετρο, διότι μόνο και μόνο το ότι ανεβαίνουμε πάνω από το επίπεδο του εδάφους, υπολογίζεται ότι ο συντελεστής ασφάλειας εκατονταπλασιάζεται. Αυτό πάει να πει ότι γλιτώνουμε από ένα βραχνά που είναι το ανθρώπινο σφάλμα και που έχει οδηγήσει πολλές φορές και σε ατυχήματα, και άρα έχουμε πάρα πολύ πιο ασφαλείς μετακινήσεις ψηλά, ακριβώς λόγω της αποδέσμευσης από την κίνηση και τον χαμό που πολλές φορές υπάρχει στο έδαφος. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα την απόδοση της χρήσης, όπως βλέπετε, σε πολύ πιο ήπιες δραστηριότητες. Επομένως, μπορούν να κινούνται τα οχήματα αυτά, ενώ από κάτω κάποιος κάνει τον περίπατό του. Η ασφάλεια όμως δεν τελειώνει εκεί. Έχουμε άλλον ένα σημαντικό παράγοντα ασφάλειας. Περίπου δεκαπλασιάζει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια από αυτό που είχαμε φτάσει πριν, ανεβαίνοντας ψηλά, και είναι αυτό το αντιεκτροχιαστικό σύστημα. Είναι δηλαδή ένα σύστημα που εμποδίζει τον εκτροχιασμό του τροχαίου υλικού
Αν υποθέσουμε ότι κινδυνεύει για παράδειγμα από δυνατούς ανέμους σε ένα ύψος 5 έως 10 μέτρα που μπορεί πολύ συχνά να κινούνται τα οχήματα αυτά, υπάρχουν αυτές οι περιστρεφόμενες ρόδες που εμποδίζουν το όχημα να εκτροχιαστεί από μια πλάγια δύναμη όπως είναι αυτή του ανέμου. Δεν τελειώνει όμως εκεί η ασφάλεια. Έχουμε επιπλέον ασφάλεια από κάμερα που παρακολουθεί την κίνηση του οχήματος σε εντελώς πραγματικό χρόνο και μεταδίδει την εικόνα σε ένα κέντρο ελέγχου, επίσης αυτοματοποιημένου, και όταν διαπιστώσει κίνηση, κάτι σαν τους ανιχνευτές κίνησης που έχουμε, ας πούμε, στα φώτα, όταν υπάρχει κίνηση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο που έχουμε ορίσει να παρακολουθούν, μπορεί ακόμα και να μεταδίδεται ένα σήμα. Αυτό που γίνεται στην περίπτωσή μας είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος ή κάποιο άλλο εμπόδιο τύχει να ανιχνευτεί μέσα στην περιοχή που περικλείεται από την λεπτή κόκκινη γραμμή που ίσως βλέπετε, δίνεται ένα σήμα και σταματάει αμέσως το όχημα. Άρα έχουμε έναν επιπλέον παράγοντα ασφάλειας, με την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό αποκλείουμε συγκρούσεις σε ένα επίπεδο σχετικά κοντά στο έδαφος, γιατί αυτό το όχημα μπορεί να είναι και στο 1,5-2 μέτρα πάνω από το έδαφος, άρα θέλουμε ελευθερία στην κίνησή του. Ο αυτοματισμός που έχουμε εισαγάγει τώρα και στο θέμα της ασφάλειας μας ακολουθεί και τα πλεονεκτήματά του φυσικά και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που θα περιγράψουμε, και είναι αυτό που διαφοροποιεί στην ουσία, εξαλείφει μάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη να διαχειρίζεται τους στόλους αντί να, ας πούμε, κάποιον κουρασμένο υπάλληλο. Μας κατατάσσει λοιπόν αυτό, εμείς είμαστε, η λύση που προτείνουμε είναι με το πράσινο, τέρμα δεξιά, σε επίπεδα ατυχήματος πάρα πολύ χαμηλά. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ατύχημα δεν ξέρω, εφόσον μπορεί και παρακολουθείται η κίνηση και εφόσον το σύστημα αυτό με τις γραμμές είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ακόμα και αν είναι ενδιάμεσο στήριγμα από δολιοφθορά ή από τρομοκρατική ενέργεια, πάθει βλάβη ή ακόμα και φύγει τελείως. Είναι κάτι σαν το αντίστοιχο, φανταστείτε το ανάλογο του αυτοκινήτου που ήταν σχεδιασμένο, νομίζω η Citroën το είχε παλιά, να κυκλοφορεί πλέον με τρεις ρόδες αν κάποιος τροχός πάθει βλάβη. Για την οικονομία έχουμε να πούμε πάρα πολλά και θα αρχίσουμε πρώτα απ' όλα από την οικονομία στην κίνηση. Τα οχήματα αυτά, και βλέπετε εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλου και πάρα πολύ γρήγορου οχήματος που έχει σχεδιαστεί, πώς μελετάται η όλη του αεροδυναμική σε ειδικές σύραγγες, δηλαδή στέλνουν τον αέρα αντίθετα και μετράνε την τριβή του αέρα πάνω στο αμάξωμα αυτό. Βλέπετε είναι πάρα πολύ λίες και αγυαλισμένες οι επιφάνειες, άρα έχουμε πολύ μικρό συντελεστή αντίσταση στον αέρα, καμία σχέση με τον αντίστοιχο συντελεστή των αυτοκινήτων, και δεν υπενήσουμε ότι το αυτοκίνητο μπορεί να έχει προβλήματα στην επιφάνεια του αμαξώματος, αλλά αυτό που διαφοροποιεί όλη αυτή την κίνηση του αέρα είναι η δυνατότητα του αέρα να πηγαίνει και πάνω και κάτω από τη γραμμή, αποφεύγοντας, έτσι όπως βλέπουμε στην περίπτωση του αυτοκινήτου, τους στροβιλισμούς που αναπόφευκτα σχηματίζονται στο πίσω κομμάτι και δυστυχώς το επιβραδύνουν. Άρα βλέπετε και τους συντελεστές αντίστασης αυτή τη στιγμή και βλέπετε το όχημα επάνω έχει περίπου το 1 έκτον του συντελεστή αντίστασης που έχει το αυτοκίνητο. Φανταστείτε, δηλαδή, όχημα που κινείται με το 1 έκτον της αντίστασης στον αέρα. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα πολύ μειωμένη κατανάλωση και συγκρινόμενη και με άλλα μέσα μεταφοράς, είναι πάλι πάρα πολύ μπροστά. Για να στήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, και είπαμε πριν και το αποτέλεσμα από την μίεση του πάχους και της κατανάλωσης των πάχους, δηλαδή τις κολόνες που στηρίζουν τις εναέριες γέφυρες, αλλά και το τροχαίο υλικό και οι ράγες που έχουν σχεδιαστεί με την διατομή αυτή της χορδής, όπως λέγαμε προηγουμένως, μειώνουν κατά πάρα πολύ τις απαιτήσεις του να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο και να λειτουργήσει. Εδώ βλέπετε ένα συγκριτικό πίνακα της λύσης της Skyway, με πράσινο χρώμα πάντα, σε σχέση με άλλα δίκτυα με τα οποία έχουμε περισσότερο ή λιγότερο εξοικειωθεί, εδώ σχετικά λιγότερο, αλλά υποτίθεται ότι αυτοί είναι οι πιο άμεσοι ανταγωνιστές της τεχνολογίας αυτής και είναι και υπό εξέλιξη και διαμόρφωση σήμερα. Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί και
δίνει ένα επιπλέον προβάδισμα στην τεχνολογία της Skyway είναι ότι μπορεί να στήσει ένα τέτοιο δίκτυο ακόμα και με και υποκλίση, υπό μια μικρή κλίση. Όλα τα άλλα δίκτυα πρέπει οπωσδήποτε να είναι οριζόντια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό απαιτεί μια διαμόρφωση του εδάφους για να γίνει οριζόντιο, γιατί σχεδόν ποτέ δεν είναι οριζόντιο. Άρα έχουμε ένα πλεονέκτημα σημαντικό και στο κόστος του να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο. Το Hyperloop του περίφημου πλέον και για τα αυτοκίνητα Tesla Elon Musk είναι πάνω από 10, ίσως και 11 και 12 φορές ακριβότερο ανατρέχον μήκος γραμμής, ας πούμε ένα χιλιόμετρο, από τη λύση που προτείνει η Skyway και για τις ίδιες ταχύτητες. Άρα οι κεφαλουχικές δαπάνες για να στηθεί όλη αυτή η ιστορία είναι σημαντικότατα μικρότερες από ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα. Όμως η κεφαλουχική δαπάνη είναι κάτι που ξοδεύεται μία φορά για να στηθεί και από εκεί και πέρα έχουμε τον άλλο βραχνά που είναι τα λειτουργικά έξοδα, που και αυτά είναι σαφώς μειωμένα για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι σίγουρα η αντικατάσταση των υπαλλήλων που θα έπρεπε να απασχολούνται για την διαχείριση όλης αυτής της κίνησης, εφόσον μιλήσαμε και προηγουμένως για την τεχνητή νοημοσύνη. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ πιο φτηνή μορφή ενέργειας και ιδίως αν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, άρα και εκεί σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα ή και την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα έχουμε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Οι ανανεώσιμες πηγές προσφέρουν δωρεάν ενέργεια σε αυτούς που ξέρουν να τη μαζεύουν. Το κόστος συντήρησης είναι πολύ μικρότερο και τα οχήματα είναι μικρότερα και οι γραμμές είναι πιο ελαφριές και τα στηρίγματα τους είναι πιο ελαφριά. Επομένως, όλο μαζί το σύστημα που εξυπηρετεί αυτή τη μετακίνηση είναι πολύ πιο σαν την κατηγορία πτερού, ας πούμε, στην πυγμαχία. Είναι πάρα πολύ πιο ελαφρύ. Άρα και το κόστος της συντήρησης είναι αναλογικά μικρότερο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρότερες κατηγορίες δαπανών, αλλά βλέπετε στο σύνολό του η λύση της Skyway είναι σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και βλέπετε εδώ φυσικά και το αυτοκίνητο είναι κατά πολύ ακριβότερο. Είναι πάρα πολύ οικονομικότερη. Άρα κερδίζουμε και στο οικονομικό σκέλος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις εκεί. Όταν μπορεί να αποδοθεί ο χώρος της κίνησης και της διαβίωσης στο έδαφος με τέτοιο αρμονικό τρόπο στις πόλεις, καταλαβαίνετε πόσο ανεβαίνει ολόκληρο το βιωτικό επίπεδο και πόσο εξυπηρετείται το περιβάλλον, δηλαδή πόσο λιγότερο πλήττεται από την κίνηση στο επίπεδο πιο πάνω από ό,τι στην κίνηση πάνω στο έδαφος. Και αυτό συνοδεύεται από κάποια πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, το πιο σημαντικό από τα οποία είναι φυσικά η κατανάλωση της ενέργειας. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο βολτάζ στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε και επομένως είναι και πολύ λιγότερο επικίνδυνο ως προς το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια ενίοτε μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνη. Έχουμε ένα πάρα πολύ ήπιο σε επίπεδα θορύβου μέσων μεταφοράς. Υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει περί τα 70 δεσιμπέλ το επίπεδο του θορύβου που παράγεται από την μετακίνηση των οχημάτων αυτών. Επομένως είναι κάτι πάρα πολύ ανεκτό στο ανθρώπινο αυτή. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσο ήπια μέσα μεταφοράς. Συνήθως έχουμε τα μηχανάκια που κόβουν και την εξάρτησή τους και μας σηκώνουν στο πόδι. Και βέβαια το ζήτημα του καυσίμου και του νέφους που παράγεται από τα καυσαέρια, όλα αυτά συνηγορούν σε ένα πολύ πιο πράσινο μέσον μεταφοράς. Άρα, πράσινο και στο σχέδιό μας το η λύση της Skyway, βλέπετε πόσο πιο περιβαλλοντικά φιλικό είναι αυτό το είδος μεταφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το αυτοκίνητο, βλέπετε, στην κλίμακα αυτή είναι μακράν το χειρότερο όχημα από πλευράς περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Πάμε να λύσουμε και το θέμα της αυξημένης μεταφορικής ικανότητας. Είδαμε προηγουμένως ότι ιδίως σε περιόδους εχμής έχουμε προβλήματα στη μετακίνηση, δεν επαρκούν τα μέσα μεταφοράς. Εδώ έχουμε δύο παράγοντες που μπορούν να μας ξεκολλήσουν από αυτό. Πρώτον είναι η μέση ταχύτητα που χρησιμοποιούν, που μάλλον την οποία μπορούν να επιτυγχάνουν τα βαγόνια της Skyway σε τις πολύ λεπτές αυτές γραμμές. Είναι κατά μέσο όρο περίπου μια μισή φορά μεγαλύτερη από αυτήν που μπορούν να επιτύχουν τα υπόλοιπα επίγεια μέσα.
Και βέβαια είναι και η μέση ταχύτητα, είναι η μέση και η μεγαλύτερη μάλλον ταχύτητα. Είναι και οι δύο πολύ μεγαλύτερες από το μέσο όρο. Επομένως έχουμε πολύ ταχύτερη μετάβαση από το σημείο Α στο σημείο Β, εάν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι. Άρα έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα. Ένα δεύτερο προβάδισμα που σας είπα και πριν είναι η δυνατότητα να μοιράσουμε την κίνηση σε περισσότερα και μικρότερα σε μέγεθος οχήματα, καταπονώντας έτσι πολύ λιγότερο και το δίκτυο των γραμμών. Έχει υπολογιστεί ότι το προπορευόμενο από το επόμενο όχημα μπορεί χρονικά να απέχει περίπου τα 20 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ συχνά η κίνηση των οχημάτων αυτών. Δεν έχουμε γνωρίσει κάτι τέτοιο ούτε με τα λεωφορεία, ούτε με τα τρένα, ούτε ακόμα και με το μετρό. Δεν μπορούν να κινούνται με τέτοια συχνότητα. Δηλαδή, άρα μικραίνει το όχημα ως προς την μεταφορική του ικανότητα, αλλά γίνεται τόσο πιο συχνό που τελικά κατορθώνει, ακόμα και με την διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης που διευκολύνει κατά πολύ όλη αυτή την διακίνηση, να επιτύχει μεγαλύτερους όγκους, μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες, συγκρινόμενο ακόμα και με το δεύτερο που είναι το γνωστό μας μετρό. Είναι σχετικά κοντά, αλλά μπορούμε να περάσουμε ακόμα και αυτό σε μεταφορική ικανότητα. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για τις ώρες αιχμής, πόσο πολύ ανακουφίζεται όλη αυτή η κίνηση. Αν όλα αυτά τα βάλουμε σε ένα διάγραμμα και υπολογίσουμε δηλαδή πόσο μας ωφελεί αυτό το είδος μεταφοράς από πλευράς κόστους και πόσο μας ωφελεί από πλευράς χρόνου, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή μοίρα σε σχέση με τα πολύ βασικά μέσα που γνωρίζουμε, δηλαδή το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, το σιδηρόδρομο, τον συμβατικό και το πλοίο. Σε ταχύτητα χάνουμε ελάχιστα ακόμα από το αεροπλάνο, όχι πάρα πολύ. Είμαστε αρκετά ταχύτεροι από όλα τα άλλα μέσα, αλλά σε οικονομικό επίπεδο είμαστε σίγουρα το φτηνότερο από πλευράς κόστους είδος μεταφοράς, ακόμα και από το πλοίο. Καταλαβαίνετε τι δυνατότητες ανοίγονται στις μεταφορές αυτές. Εδώ βλέπετε κάποια από τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν την κίνηση των επιβατών και εμπλουτίζονται συνεχώς και με νέες δυνατότητες, όπως θα δούμε και πιο μετά. Βλέπετε εντάχει κάποια από αυτά, αυτό το είδαμε και προηγουμένως σε μία εικόνα, είναι για δύο άτομα. Κάποια από τα άλλα μπορεί να γίνουν σταδιακά λίγο μεγαλύτερα, εδώ βλέπουμε ένα για 6, για 18. Είναι μέσα που κινούνται με διαφορετικό τρόπο, κινούνται ή πάνω ή κάτω από τη γραμμή. Μεγαλύτερη ή μικρότερη, αυτό είναι για πάνω από 40. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν πολλά τέτοια συχνά δρομολόγια μπορούν να γίνουν, πώς μπορεί να ανακουφιστεί η κίνηση. Και βέβαια, το όχημα είναι ίσως η ναυαρχίδα όλου του στόλου, γιατί μπορεί κυρίως σε υπεραστικές συγκοινωνίες να είναι ένας ευθύς και σίγουρος ανταγωνιστής, φιλόδοξος ανταγωνιστής ακόμα και του αεροπλάνου. Ένα τέτοιο όχημα είναι σχεδιασμένο να κινείται με 500 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνετε, για παράδειγμα, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε μία ώρα σιδηροδρομικός, και όχι σπίτι, αεροδρόμιο, αεροδρόμιο προς αεροδρόμιο και αεροδρόμιο προς το τελικό σημείο προορισμού, που μπορεί να είναι και πολύ πάνω από μία ώρα. Βλέπετε και κάποια μία λεπτομέρεια από το εσωτερικό, βλέπετε την ποιότητα της κατασκευής του εσωτερικού. Μιλάμε δηλαδή με λίγα λόγια για πολυτελή μέσα μεταφοράς, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και στη συνέχεια. Εδώ είναι ο στόλος των οχημάτων που καλείται να εξυπηρετήσει την μεταφορά των προϊόντων. Είτε τα προϊόντα αυτά είναι σε εμπορευματοκιβώτια, όπως είπαμε πριν, σε containers, όπως είναι η λύση πάνω-πάνω, είτε είναι και σε μορφή χίδιν. Τι θα πει χίδιν? Θα πει χωρίς να είναι σε συσκευασίες. Τι μπορεί να είναι αυτά? Μπορεί να είναι σιτηρά, μπορεί να είναι ορυκτά, δηλαδή μπορεί, φανταστείτε, ένα απομακρυσμένο ορυχείο να μπορεί με τα βαγονέτα αυτά σε πραγματικό χρόνο να διακινεί προς ένα σημείο συλλογής και επεξεργασίας όλο το υλικό που εξορίσσεται. Ή ακόμα να είναι μικρότερα κυβότια που θα μπορούν και αυτά να κυκλοφορούν μέσα από αυτά τα βαγόνια στις γραμμές και να εξυπηρετούν ακόμα και την φορτοεκφόρτωση στα λιμάνια. Θα δούμε και λίγο μετά τη λύση που εξυπηρετεί τα λιμάνια. Ή μπορεί να είναι εντελώς χίδι, να είναι υλικό το οποίο είναι προϊόν εξόρυξης και πρέπει να μεταφερθεί μέσω αυτού του ημάντα, φορτώνοντας και τα βαγονάκια από κάτω προς το σημείο μεταφόρτωσης ή επεξεργασίας. Άφησα στο τέλος κάτι που προσωπικά έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ εμένα.
είναι ότι τα νέα λιμάνια δεν χρειάζεται να είναι λιμάνια. Είναι μια λύση που μας φαίνεται ίσως λίγο ξένη αυτή τη στιγμή, είναι σίγουρα πολύ πρωτότυπη. Για να την εξυπηρετήσουν και να την κάνουν όμως πραγματικότητα, υπάρχουν ήδη σχεδιασμένα τα μέσα που μπορούν να κάνουν αυτή την φορτοεκφόρτωση των αγαθών τόσο γρηγορότερα. Φανταστείτε δηλαδή μία ή περισσότερες σε συστοιχεία πλατφόρμες στη θάλασσα, δεν χρειάζεται καν να είναι κοντά στην ακτή και δεν χρειάζεται καν να υπάρχει ένα λιμάνι σε συγκεκριμένη τοποθεσία, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει λιμενοβραχίωνας, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει λιμενική υποδομή, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι μία πλατφόρμα με σωστή φυσικά αγκύρωση στον πυθμένα. Υπάρχει το γνωστό μας δίκτυο με την γραμμή χορδής που εξυπηρετεί την κίνηση και στην πλατφόρμα αυτή μπορούν τα εμπορικά πλοία, είτε αυτά είναι επιβατικά, είτε είναι μεταφοράς φορτίου, στερεού, χίδιν ή εμπορευματοκιβωτίων, να προσεγγίσουν την πλατφόρμα από τη μία και από την άλλη πλευρά και να είναι και περισσότερες από μία αυτές οι πλατφόρμες, να πάνε ακόμη περισσότερα, άρα ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και φορτοεκφόρτωση του φορτίου ή των επιβατών προς το σημείο προορισμού που δεν χρειάζεται καν να είναι στην ακτή, άρα δεν καταστρέφουμε μία παράκτια περιοχή ή δεν την φορτώνουμε με κίνηση όπως έχει εξελιχθεί ο γνωστός σε τους περισσότερους από εμάς Πειραιάς. Αποφορτίζουμε δηλαδή την κίνηση, την πάμε κατευθείαν σε σημεία μεταφόρτωσης ή μετεπιβίβασης αντίστοιχα. Έχουμε δηλαδή αυτές τις γραμμές που συνδέουν την πλατφόρμα με την ξηρά, ξεπερνάμε το όριο της ξηράς, την παραλία δηλαδή, και πάμε αρκετά πιο μέσα εκεί που χρειάζεται να πάμε, ενδεχομένως σε κάποιο σταθμό λεωφορείων, σε κάποιο σταθμό τρένων, σε κάποιο σταθμό με φορτηγά που θα παραλάβουν αυτά τα κοντέινερ και θα τα πάνε εν συνεχεία και πάνω από τα οδικά δίκτυα στον προορισμό τους. Επομένως, λύνουμε και το πρόβλημα των λιμανιών που δεν χρειάζεται πια να είναι καν λιμάνια. Οι διαδρομές που μπορούν να υποσχεθούν τα οχήματα αυτά είναι διαδρομές άνεσης και πολυτέλειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό και τα έχουν προτιμήσει οι κύριοι τις φωτογραφίες που έχουν και κάποια μεγαλύτερη δυνατότητα. Θα μπούμε και λίγο αργότερα σε λεπτομέρεια στο μεγάλο έργο που εξελίσσεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βλέπετε ακόμα μία εικόνα από το εσωτερικό, είναι το πολύ γρήγορο αυτό όχημα που μεταφέρει 6 επιβάτες, αλλά τους μεταφέρει με 500 χιλιόμετρα την ώρα και μπορούν τέτοια οχήματα να μπουν το ένα πίσω από το άλλο σε πάρα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε λύση προβλήματα ποιοτικά, άρα με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, πολύ μαλακές αναρτήσεις, οι διαδρομές είναι πάρα πολύ πιο ήπιες. Θα δούμε και στη συνέχεια πως κάποιος μπορεί να δοκιμάσει ένα τέτοιο όχημα. Τα καθίσματα είναι πολυτελή και άνετα, μπορεί κάποιος να απολαύσει την θέα από ψηλά, φυσικά υπάρχει κλιματισμός και εξαρισμός, υπάρχει δυνατότητα να γίνει και τηλεδιάσκεψη στον αέρα απολαμβάνοντας τη θέα, υπάρχει Wi-Fi και όλα τα τελευταία μέσα μετάδοσης της τεχνολογίας και υπάρχει φυσικά, δεν μπορούσε να λείπει αυτό, και υποδομή για άτομα με ειδικές ανάγκες. Άρα όλοι μπορούν να εξυπηρετηθούν με πολύ φιλικό και πολύ βολικό τρόπο από τις μετακινήσεις αυτές, με τελείως άλλη ποιότητα από αυτήν που έχουμε συνηθίσει. Όλα αυτά τα οφείλουμε στον καταπληκτικό εγκέφαλο αυτού του ανθρώπου, είναι ο Ανατόλη Γιουνίσκι, είναι ο εφευρέτης και ο άνθρωπος είναι ο μηχανολόγος που εξέλιξε όλη αυτή την τεχνολογία και φυσικά είναι ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ευρεσιτεχνιών παγκόσμιων, πάρα πολλών βραβεύσεων και γενικά όλες αυτές τις τεχνολογίες που είναι πάρα πολύ κοντά πλέον και στο επίπεδο των εφαρμογών. Είναι ο συγγραφέας ενός πολύ λεπτομερούς πονήματος, στο οποίο εξηγεί ακριβώς και με πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς πώς έχει φτάσει στις λύσεις αυτές που προτείνει και αυτή τη στιγμή επίσης κατασκευάζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι θεωρητικό, είναι πλέον εντελώς πρακτικό το μοντέλο αυτό. Είναι πρακτικό, έχει πραγματικές εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες, περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα γραφείων και χώρων που φιλοξενούνται οι μελετητές και οι μηχανολόγοι, οι οποίοι συνεχώς εξελίσσουν την τεχνολογία αυτή. Υπάρχει και ο χώρος της συναρμολόγησης, κατασκευής και συναρμολόγησης του τροχαίου υλικού.
Είναι ο χώρος στον οποίο κατασκευάζονται τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα βαγόνια αυτά και οι γραμμές επίσης, και συναρμολογούνται για να μπορούν εν συνεχεία να εγκατασταθούν στο έδαφος ή ακόμα και στον πυθμένα της θάλασσας. Όλη αυτή η τεχνολογία μπορεί να γίνει κτήμα των περισσότερων από μας, εάν επισκεφθούμε το Εκοτεχνοπάρκο στο έξω από το Μίνσκ της Λευκορωσίας. Όλη αυτή η τεχνολογία πηγάζει από τη Λευκορωσία. Ο κύριος Γιουνίσκι είναι Λευκορώσος. Αυτή είναι η μακέτα που είχε φτιαχτεί για αυτόν τον χώρο που τελικά παραχωρήθηκε στην Skyway για να κάνει τις δοκιμές της. Αυτό είναι η εικόνα που παρουσίασε όταν πρώτο άρχισε να εγκαθίσταται εκεί η υποδομή, και αυτό είναι η εικόνα που παρουσίασε ήδη το 2019 με κάποιες από τις γραμμές να βλέπετε ότι έχουν ήδη στηθεί στο χώρο αυτό για να μελετούνται να μελετείται η κίνηση των οχημάτων. Βέβαια, η κίνηση των οχημάτων δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθεί κυρίως από πλευράς επιταχύνσεων σε ένα πολύ μικρό τέτοιο τρέχον μήκος, δηλαδή αυτές οι γραμμές έχουν μήκος γύρω στα 2,5 μικρά χιλιόμετρα, άρα δεν προφταίνει ένα όχημα να αναπτύξει την επιτάχυνση που πρέπει. Γι' αυτό και όλο αυτό το έργο, αφού φιλοξένησε και κάποια φεστιβάλ κυρίως κάθε Αύγουστο, αλλιώς από το 2017 και μετά, και φιλοξένησε επίσης και κάποιες ξένες αποστολές που έρχονται εκεί για να συζητήσουν και να ενημερωθούν για την τεχνολογία αυτή, αφού παραγγέλλεται τέτοιο υλικό, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα να γίνει ήδη από την αρχή του επόμενου χρόνου. Εδώ βλέπετε και την κλαδική συμμετοχή στην έκθεση των μεταφορών στην Skyway, δηλαδή βλέπετε το περίπτερο της Skyway στο Βερολίνο, πάρα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο. Άφησε πολλά στόματα ανοιχτά η παρουσίαση του πολύ γρήγορου αυτού οχήματος, του Unibus. Και όλη αυτή η τεχνολογία για να εξυπηρετηθεί ακριβώς η ανάγκη για πιο μεγάλου μήκους γραμμές, ώστε να προλαμβάνει ας πούμε, το όχημα το οποίο κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, να αναπτύξει την ταχύτητα αυτή και άρα να πάρει και την απαραίτητη πιστοποίηση που χρειάζεται σε διεθνές επίπεδο για να μπορεί να εξυπηρετήσει, να είναι μια εξαγώγημη τεχνολογία. Πήγε όλη αυτή η τεχνολογία, όχι τυχαία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εδώ βλέπετε τον κύριο Γιονίτσι ακριβώς στην περιοχή αυτή και μια μακέτα του χώρου όπως θα είναι στο τελικό στάδιο της κατασκευής. Ήδη αυτή η κατασκευή είναι σε εξέλιξη για πάνω από 1,5 χρόνο, μπορεί και παραπάνω. Είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο αποπεράτωσης. Ήδη μαθαίνουμε ότι έχει περάσει στο δεύτερο και τελευταίο στάδιο της κατασκευής. Μελετώνται, χτίζονται, γίνεται ανέγερση καινούριων κτηρίων και μελετώνται οχήματα σε τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτές που εξυπηρετούν την τεχνολογία αυτή στην Λευκορωσία. Δηλαδή, άλλο το κλίμα στη μία περιοχή, άλλο το κλίμα στην άλλη. Άρα, έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε την υποδομή των σταθμών στο έδαφος, έχουμε τις ράγες, που είναι το νούμερο 2, και έχουμε και το τροχείο υλικό, που είναι το νούμερο 3. Έχουμε καινοτομία, κίνηση πάνω από το έδαφος, ψηλές ταχύτητες, ασφάλεια, μεγάλη απόδοση, δηλαδή και οικονομικά είναι πολύ εύκολα εντάξιμη, δεν διαταράσσεται δηλαδή η κίνηση στο έδαφος και φυσικά πολύ φιλική προς το περιβάλλον. Αυτά είναι κάποια από τα project που βρίσκονται ήδη στο μυαλό του κυρίου Γινίσκη, δεν έχουν ακόμα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, αλλά ονειρεύεται, όπως βλέπετε, πόλεις χωρίς αυτοκίνητα. Μια γραμμική ανάπτυξη γύρω από το δίκτυο των γραμμών χορδής που έχει ο ίδιος αναπτύξει. Και στην μονάδα των πόλεων αυτών, δηλαδή το κάθε σπίτι, υπάρχουν προτάσεις να είναι με απόλυτη αυτάρκεια στις πηγές, να εξαρτάται μόνο από ανανεώσιμες πηγές που υπάρχουν απλόχερα από την φύση, και άρα να είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενο βήμα που ήδη οραματίζεται ο κ. Ζηνής και έχει σχέση με το διάστημα. Αλλά ας προσγειωθούμε λιγάκι και ας δούμε πώς μπορεί αυτό, όλη η τεχνολογία να γίνει κτήμα και δικό μας, πώς μπορούμε δηλαδή να συμμετάσχουμε στην τεχνολογία αυτή όπως βρίσκεται σε ανάπτυξη. Η πόρτα είναι ανοιχτή σε όλους και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για επενδυτικά πακέτα που μπορεί να ενδιαφέρουν τον καθένα από εμάς ανάλογα με την δυνατότητά του. Κάποια από όλα αυτά που προσφέρονται είναι για εμάς. Ήδη, όπως σας προανήγγειλα και στην αρχή, υπάρχουν
σημαντικές προσφορές που τρέχουν αυτή τη στιγμή και θα τρέχουν για οπωσδήποτε άλλον έναν μήνα με τις αποδόσεις αυτές. Μετράμε τις αποδόσεις αυτές σε σχέση με τις αποδόσεις που θα είχε ως προς το αναμενόμενο στάδιο ρήμανσης ή εξέλιξης το project σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από το 2014. Είναι, σας πληροφορώ, πολλαπλάσιες. Είναι μια πολύ γενναία απόφαση που πήρε η Skyway ακριβώς για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης και της πιστοποίησης του τροχαίου υλικού, ιδιαίτερα του πολύ γρήγορου. Με 50 λοιπόν ευρώ το μήνα καταλήγει κάποιος να έχει σε 12 μήνες ή αλλιώς, συγγνώμη, σε δολάρια είναι αυτό, όχι σε ευρώ. Είναι λιγότερο λοιπόν από 50 και 100 δολάρια αντίστοιχα. Έχουμε 24.000 μερίδια για τα 50 δολάρια το μήνα, που είναι περίπου με σημερινές τιμές γύρω στα 42 ευρώ νομίζω. 24.000 μερίδια τα οποία στην πλήρη ορίμανση του project αναμένεται να μπουν στα διεθνή χρηματιστήρια με αξία 1 δολάριο ανά μερίδιο, που θα μετατραπεί φυσικά σε μετοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μας χαρίζουν αυτή τη στιγμή. Αν πάμε στα 100 δολάρια το μήνα, που είναι περίπου 85 ευρώ νομίζω αυτή την περίοδο, πάμε στα 96.000 μερίδια, επίσης πάρα πολύ ελκυστικό αποτέλεσμα για αυτούς που θα τολμήσουν να το υποστηρίξουν τώρα. Έχουν προηγηθεί αρκετοί πριν από εμάς, μη φοβάστε λοιπόν να συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο. Μία εταιρεία όπως αυτές που εμφανίζονται στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι και η Skyway, όπως προηγήθηκαν αυτά τα μεγαθύρια και κάποια στιγμή κατέκτησαν όλο τον κόσμο και τις παγκόσμιες αγορές. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο και με την Skyway. Η Skyway έχει επιλέξει την επιβράβευση των ατόμων που συμμετέχουν στην διάδοση αυτού του μοντέλου μεταφορών. Μπορούμε δηλαδή να σχηματίσουμε και ένα δίκτυο με συνεργάτες οι οποίοι θα κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουμε και εμείς, προωθώντας δηλαδή αυτή την ιδέα. Και επομένως έχουμε και εμείς ως συνεργάτες την δυνατότητα να επωφεληθούμε με τη μορφή κάποιες προμήθειες από τα ποσά που θα σχηματίζονται στο δίκτυο που έχουμε επιτύχει και οργανώσει. Πάμε να δούμε λίγο τα χρονοδιαγράμματα. Τελειώνοντας, η ιδέα ξεκίνησε το 1978 στο μυαλό του κυρίου Ιουνίσκη, αλλά δεν έκανε τα πρώτα βήματα προς την πραγματοποίηση του ονείρου αυτού πριν από το 2014, οπότε και ξεκίνησε το χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης της τεχνολογίας, πρώτα φυσικά με την φάση της μελέτης, συνεχεία με την φάση της κατασκευής και βεβαίως με την εξέλιξη και του οικοτεχνοπάρκου περάσαμε αισίως και στην επίδειξη των μοντέλων αυτών, δηλαδή κάποιος μπορεί να τα δοκιμάσει, να επιβιβαστεί και να ταξιδέψει με τα μοντέλα αυτά, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι απτή πραγματικότητα. Και βεβαίως να φτάσουμε σήμερα στα τελικά στάδια της πιστοποίησης για τα οποία χρειάζεται όλη αυτή η υποδομή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ευαδίδοντας έτσι προς το λίγο πριν το τελευταίο και 15ο στάδιο, δηλαδή είμαστε ήδη στο 14ο στάδιο, λίγο μένει ακόμα, το φάγαμε το γάιδαρο για να τεθεί όλη αυτή η τεχνολογία και η τεχνογνωσία στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Το 15ο στάδιο έχει ήδη προαναγγελθεί ότι θα περιέχει ακριβώς αυτές τις τελευταίες δοκιμές, την δημιουργία του κέντρου πωλήσεων, μάλλον αυτό θα είναι σε συνεργασία και με το τοπικό πανεπιστήμιο στην περιοχή Σάζαμ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν επιλέγει τυχαία αυτή η περιοχή. Και θα έχουμε και καλώς εγώ των πραγμάτων και τα πρώτα συμβόλαια ή προσύμφωνα με τις χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να εντάξουν αυτού του είδους της μεταφοράς στο εθνικό τους δίκτυο και στις πόλεις τους. Και βέβαια η δημιουργία της υπηρεξίας, όπως είπαμε πριν, με την ένταξη στα διεθνή χρηματιστήρια όλων αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπενδυτών που εμπιστεύτηκαν την Skyway στα στάδια που προετοιμαζόταν. Αν κάποια από εσάς έχετε ερωτήσεις, η ώρα να τις υποβάλλετε είναι τώρα. Έχουμε ελάχιστα ξεπεράσει τον χρόνο που μας αναλογεί στην χρήση της πλατφόρμας, επειδή ξεκινήσαμε λιγάκι αργότερα.
Όποιος έχει μια ερώτηση παρακαλώ να την υποβάλει στο κείμενο διαλόγου που υπάρχει κάτω αριστερά στην οθόνη σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την προσοχή σας. Θα παραδώσω την σκητάλη των παρουσιάσεων αυτών στην Όλγα την επόμενη Δευτέρα. Θα είμαι όμως πάντα ενεργά ενδιαφερόμενος για το project αυτό, το πιστεύω ακράδαντα και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω. Τις Πέμπτες η Όλγα έχει και την εκπαίδευση των συνεργατών οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν για τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία του project με τους ενδιαφερόμενους, επομένως μην χάσετε και τις εκπαιδεύσεις της Πέμπτης. Εξακολουθώ να είμαι στη διάθεσή σας για μισό λεπτό περίπου ακόμα, αν έχετε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα. Αν όχι, και πάλι σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα και σε όλους τους προηγούμενους μήνες, 4 τουλάχιστον που ήμασταν μαζί, και ενδεχομένως να ξαναείμαστε κάποια στιγμή στο μέλλον, κάποιες υποχρεώσεις με υποχρεώνουν τη σειρά τους να απέχω από αυτή τη δραστηριότητα των παρουσιάσεων για ένα διάστημα. Όμως είμαι συνεχώς στη διάθεσή σας και μέσα από μια ομάδα που έχουμε στο Messenger και μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς και οι ενδιαφερόμενοι σας για να επικοινωνούνται τα νέα από το πάρα πολύ αυτό σημαντικό project. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ, βλέπω δεν υπάρχει κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή. Γεια και χαρά και θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους.